Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στην πρώτη ανάρτηση, στην εκπομπή που προβάλλεται καθημερινά διαδικτυακά από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 να σχολιάζουμε τα θέματα που αφορούν κυρίως την ελληνική επικαιρότητα, αλλά φυσικά και θέματα τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε όμως να διαβάζουμε λίγο σιγά σιγά τα σαν σήμερα, τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Να πούμε πως σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Πολύ σημαντική παγκόσμια ημέρα. Επίσης να πούμε πως γιορτάζουν ο Παλάδιος και ο Χάρης. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν να διαβάσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα την 28η ημέρα του Γενάρη. Ξεκινάμε λοιπόν το 1826, πρώτη κλίση για παραβίαση του ορίου ταχύτητα στην Μεγάλη Βρετανία. Ο Walter Andrew τιμωρείται με πρόστιμο ενός σεληνίου επειδή συνελήφθη να τρέχει με το αυτοκίνητό του με ταχύτητα 12 χιλιόμετρα την ώρα και ενώ το όριο ταχύτητας ήταν 3 χιλιόμετρα. Το 1897 ο λαός της Ιτίας και της Ιεράπετρας Λασιθίου ζητάει με ψήφισμά του την ένωση με την μητέρα Ελλάδα. Και το 1918 ο Λεόν Τρόσκι αναλαμβάνει την ηγεσία του Κόκκινου Στρατού. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε όμως να ρίξουμε και μία γρήγορη ματιά. Ποιες σημαντικές προσωπικότητες γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1853 γεννήθηκε ο Χωσέ Μαρτί, κουβανός συγγραφέας, δημοσιογράφος και ηγέτη της κουβανικής εξέγερσης κατά των Ισπανών. Το 1912 γεννήθηκε ο Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος. Και το 1936 γεννήθηκε ο Ισμαήλ Κανταρέ, Αλβανός συγγραφέας. Πάμε όμως να δούμε και ποιοι άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 814 ο Καλδομάγκος Αυτοκράτορας των Φράγκων, ένας από τους οραματιστές της Ενωμένης Ευρώπης. Το 1823... πέθανε ο Έντουαρντ Τζένερ, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε τον δρόμο της επιστήμης για την ανοσολογία. Και τέλος, το 1967, πέθανε ο Γεράσιμος Σκλάβος, Έλληνας γλύπτης. Είδαμε λοιπόν και τα σημαντικότερα γεγονότα και τους θανάτους, αλλά φυσικά και τις γεννήσεις που έχουν γίνει σαν σήμερα την 28η ημέρα του Γενάρη. Πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το ζούγκλα.gr. Και να ξεκινήσουμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, το πλοίο της παρηγοριάς υπό την τρομοκρατία του Εγκελάδου. 1500 άνθρωποι εγκατάλειψαν τα σπίτια τους. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, στα κρατητήρια της Γαδά, ποινική δίωξη σε βάρος της συζύγου και του αδερφού του βουλευτή και φυσικά ο λόγος για τον κύριο Γιακουμάτο. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, επιφυλακή στην Κεφαλονιά, περιμένοντας να περάσουν τα επόμενα κρίσιμα 24 ώρα. Και τέλος, στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, συνελήφθη η σύζυγος του Γιακουμάτου, κατηγορείται για φορολογικές παραβάσεις σε οίκο ευγυρίας που διατηρεί στο ψυχικό. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι και αυτή την ώρα το ζούγκλα.gr. Μπορείτε και εσείς να επισκέπτεστε το ζούγκλα.gr και να ενημερώνεστε μέχρι το τελευταίο λεπτό για τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα, αλλά φυσικά και θέματα τα οποία αφορούν το εξωτερικό. Είδαμε λοιπόν και τα σημαντικότερα γεγονότα, διαβάσαμε και τα πρωτοσέλιδα που έχει μέχρι αυτή την ώρα το ζούγκλα.gr. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις εφημερίδες της ημέρας.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην πρώτη ανάρτηση. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς και φυσικά στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και μας παρακολουθούν. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Σήμερα Τρίτη 28 του Γενάρη, σιγά σιγά ο μήνας μας αφήνει και έρχεται ένας καινούριος μήνας, ένας καινούριος χειμωνιάτικος μήνας και ανυπομονούμε να δούμε αν όντως θα κάνει τον χειμώνα που αναμένουμε όλοι. Πάμε όμως, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, να ρίξουμε μια ματιά στις αθηναϊκές εφημερίδες και επανερχόμαστε. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Προσλήψεις 2.809 μόνιμων εντός του Φεβρουαρίου. Νέοι διαγωνισμοί για προσλήψεις ιατρών σε νοσοκομεία, λιμενικό σώμα και μετρό. Πώς θα απορροφηθούν σχολικοί φύλακες και πώς θα καλυφθούν θέσεις στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Οικονομικών και ΙΚΑ. Και αιτήσεις εξπρές για 1.068 υποχειιακούς σε δήμους, μουσεία, παιδικούς σταθμούς, ΑΕΗ και ΔΕΗ. Στην εφημερίδα των συντακτών, ελβετικό παραμύθι, ψάχνουν να βρουν το μαύρο χρήμα που προφανώς έχει πετάξει για άλλους προορισμούς. Αξιοποιείται η λίστα Ελλήνων μεγαλοκαταθετών στην Ελβετία. Στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία», χρυσός οδηγός στο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ για 10.000 ανέργους. Αποκλειστικές πληροφορίες για καριέρα στο εξωτερικό. Στην εφημερίδα «Το Έθνος», τα καρτέλ της ακρίβειας, γάλα και φάρμακα, 27,6% ακριβότερα στην Ελλάδα τα μη συντογραφούμενα, 38% το καπέλο στο φρέσκο γάλα. Στην εφημερίδα «Ημερησία», προσέγγιση με Ρωσία, πιο κοντά Αθήνα-Μόσχα με επίκεντρο το ρώσικο ενδιαφέρον στις μεταφορές και την ενέργεια. Για την εξαγορά της τρένο-ΣΕ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους ρώσικους σιδηρόδρομους. Στην εφημερίδα είναι αυτοεμπορική. Διασώσεις στην Ευρωζώνη με γενικό κεφαλαιακό φόρο. Δάνεια αξία 40 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ρύθμιση. Εισόδημα στο χαμηλότερο επίπεδο δεκαετίας. Μεγάλη υποχώρηση σημείωσαν οι αμοιβές, οι επενδύσεις και η κατανάλωση των νοικοκυριών. Στην εφημερίδα η Ελευθεροτυπία. Άδειες τσέπες και στην πλάτη νέα μέτρα. Μείωση 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ της κατανάλωσης σε ένα τρίμηνο. Ακόμα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ζητάει η Τρόικα μέσα στο 2014. Πάμε να ρίξουμε όμως μια ματιά και στην εφημερίδα «Τα Νέα». Πόσα θα πάρουν πίσω οι ένστολοι, οδηγός όλες οι αναμενόμενες μισθολογικές αλλαγές σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Στην εφημερίδα «Ο Ριζοσπάστης», παζάρια για το αντιλαϊκό χρονοδιάγραμμα. Σοβαρά προβλήματα στην Κεφαλονιά από τον σεισμό. Πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, συλλαλητήριο με την υγεία στις 4 του Φεβρουάρη, 6 η ώρα το απόγευμα στην Ομόνια. Στην εφημερίδα «Η Αυγή», δημοψήφισμα «Η κάλπη του Μαΐου». Στις ευρωεκλογές και τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση κρίνονται για τον ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση και μνημονιακές πολιτικές. Στην πρώτη γραμμή της διπλής αναμέτρησης, Αλέξης Τσίπρας, κορυφαία και γνωστά στελέχη. Πάμε όμως να κλείσουμε τις αθηναϊκές μας εφημερίδες με την εφημερίδα «Η Εσπρέσο», «Η γέφυρα των στεναγμών», ο Ανδρέας ο Κυπουρός, η Μαριλένα ο Γιώργος ο Ροκάς, ο Βασίλης και ο Δημήτρης, που κάποτε ήταν χορευτής σε μεγάλα κέντρα. Είδαμε λοιπόν και τις αθηναϊκές εφημερίδες της ημέρας, τους τίτλους μάλλον από τις εφημερίδες της αθηναϊκές. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στις αθλητικές μας εφημερίδες και ξεκινάμε με την εφημερίδα «Ώρα των Σπορ». Επίθεση φωτιά και δουλεύει φάουλ για την ενίσχυση που θα τον εκτοξεύσει και για του χρόνου. Ψάξιμο για ποιοτικές προσθήκες. Στην εφημερίδα «Πρωταθλητής σε όλα», σε ανοιχτή γραμμή με Άρσεναλ και Έβερτον. Χτενίζει παντού Ρομπέρτο, Ελιζέου, Κάμπελ και Γκεγέ. Όχι Μαρινάκη σε 11 εκατομμύρια ευρώ για Μίτρογλου. Στην εφημερίδα Goal News, λεωφόρος 21.000 θέσεων, ο τελευταίος στρατιώτης του Παναθηναϊκού, η πορεία του Τάσου Λαγού από τα Ξερά του Βόλου έως την καταδίωξη με το περιβραχίωνο του αρχηγού. Στην εφημερίδα Η Γάτα, μεγάλες ευκαιρίες στην Αγγλία, δύο πιθανές ισοπαλίες από το νησί. Δύο διπλά και ένας άσος με αποδόσεις πάνω από δύο συμπληρώνουν το σύστημα.
στην εφημερίδα Sport Day. Όχι στα 11 εκατομμύρια ευρώ, γιατί κόπηκε ο Ρεγιές. Νέα σενάρια για τα κουκούκια της Chelsea. Stand by ο Κολοβός. Στην εφημερίδα Live Sport. Είναι λίγα τα 11 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αρνήθηκε ο Μαρινάκης στην προσφορά μαμούθ των Άγγλων που έδιναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον Πιστολέρο. Και να περάσουμε να δούμε λίγο και τους τίτλους από την εφημερίδα «Η Πράσινη», «Πράσινο για τον ναό». Πώς και γιατί το σχέδιο νόμου της ΥΠΚΑ επιτρέπει την ανακατασκευή χωρίς να αποκλείσει ακόμα και την δημιουργία νέου γηπέδου. Και τέλος, να κλείσουμε τις εφημερίδες μας με τον Γαύρο. Μυραλάς, Περές, Βαλντές και Ασπάς που χτυπάει ο θρύλος για την επίθεσή του. Θέλει ο Κιβές των Εβερτών. Το πρόβλημα επιμένει ισπανικά ο Μίτσελ με τους άσους της Βεγιάς. Και υποψήφιος για το φόρ της Λίβερπουλ. Είδαμε λοιπόν και τους τίτλους από την εφημερίδα «Ο Γαύρος». Αυτές ήταν λοιπόν οι αθλητικές και οι εθνικές εφημερίδες. Να ρίξουμε όμως πάλι μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το ζούγκλα.gr. Πάμε λοιπόν άλλη μια φορά να δούμε το πρώτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, το πλοίο της παρηγοριάς υπό την τρομοκρατία του Εγκέλαδου. 1500 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, στα κρατητήρια της Γαδά, ποινική δίωξη σε βάρους της συζύγου και του αδερφού του βουλευτή κύριου Γιακουμάτου. Το τρίτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, επιφυλακή στην Κεφαλονιά, περιμένοντας να περάσουν τα επόμενα κρίσιμα 24 ώρα. Και τέλος, στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, συνελήφθη σύζυγος του Γιακουμάτου, κατηγορείται για φορολογικές παραβιάσεις σε οίκο ευγυρίας που διατηρεί στο ψυχικό. Είδαμε λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το ζούγκλα.gr μέχρι και αυτή την ώρα. Όπως μπορούμε να λέμε καθημερινά, μπορείτε και εσείς να επισκέπτεστε το ζούγκλα.gr ανά πάσα ώρα και στιγμή και να ενημερώνεστε μέχρι τα τελευταία λεπτά για τα θέματα που κυρίως αφορούν την ελληνική επικαιρότητα, αλλά και φυσικά θέματα τα οποία αφορούν την διεθνή επικαιρότητα. Σε αυτό το σημείο, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τα θέματα της Ελλάδας. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr.
η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στην πρώτη ανάρτηση να ξεκινήσουμε, μάλλον πριν ξεκινήσουμε τα θέματα που αφορούν, όπως είπαμε, κυρίως την Ελλάδα, να θυμίσουμε μία φορά τους τρόπους επικοινωνίας για να μπορείτε και εσείς να έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μηνύματα δεχόμαστε όμως και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Περιμένουμε από εσάς τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας σχόλια και οτιδήποτε εσείς θέλετε να βγει παρά έξω. Εμείς είμαστε εδώ να διαβάσουμε ένα προς ένα τα δικά σας μηνύματα και φυσικά να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να απαντάμε εμείς σε εσάς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες δύο μέρες είναι το επίκεντρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και αφορά την Κεφαλονιά, καθώς με την σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 ρίκτερ που συγκλώνησε την Κεφαλονιά, το νησί μετρά μέχρι και αυτή την ώρα τις πληγές του. Με τους κατοίκους να ανασυχούν και τους σεισμολόγους να κρατούν επιφυλάξεις σχετικά με την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας, μηχανολόγοι και ειδικά συνεργεία πραγματοποιούν αυτοψία στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να κάνουν έναν ακριβή απολογισμό της ζημιάς που προκάλεσε ο σεισμός. Την ίδια ώρα, διασωστικά συνεργεία βρίσκονται σε ετοιμότητα για πανενδεχόμενο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες σε σπίτια και οικίματα για την αποκατάσταση των ζημιών που συνέβησαν. Μη κατοικήσιμα κρίθηκαν 40 σπίτια, στο σύνολο 70 που ελέγχθηκαν, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, Στράτος Σιμόπουλος. Σεισμόπληκτες οικογένειες αναγκάστηκαν από την πρώτη στιγμή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πολλές από αυτές να αναγκαστούν προσωρινά να διαμείνουν ακόμη και σε πλοία. Στο αρμοστόλιο όμως της Κεφαλονιάς βρίσκεται και ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, επικεφαλής του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Κώστας Πυράκος, που πραγματοποιεί ελέγχους στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Επισκέφθηκα σήμερα, μιλάμε για χθες, ήταν τα λόγια του κυρίου Σπυράκου, το Αρχαιολογικό Μουσείο, που ένα πολύ σημαντικό μέρος των εκθεμάτων έχει καταστραφεί, ενώ κάποια ξενοδοχεία παρουσιάζουν προβλήματα στους τοίχους. Αναφέρει μεταξύ άλλων στο ζούγκλα.gr ο κύριος Σπυράκος. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως το Αρχαιολογικό Μουσείο Εργοστολίου, μετά το σεισμό του 1953 που υπέστη σοβαρές ζημιές, θεμελιώθηκε το 1957 και ολοκληρώθηκε το 1960, ενώ το 2000 το κτίριο είχε πλήρως αποκατασταθεί από όλες τις φθορές που είχε. Μέχρι όμως και αυτή τη στιγμή παραμένουν επιφυλακτικοί σεισμολόγοι, καθώς σχετικά με την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κεφαλονιά. Όπως δηλώνουν στο ζούγκλα.gr, ακόμη δεν είναι σε θέση να πούν με βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό και ότι πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που τους κάνει όμως να διατηρούν επιφυλάξεις είναι το γεγονός ότι η Κεφαλονιά περιτριγυρίζεται από 3 ενεργά ρήγματα, τα οποία στο παρελθόν έχουν δώσει σεισμούς 7 ρίχτερ. Στο νησί υπάρχει εγκατεστημένος ένας σεισμολογικός σταθμός, ενώ από το μεσημέρι, από χθες το μεσημέρι, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας βρίσκεται στην Κεφαλονιά και αναμένεται να τοποθετήσει σε κομβικά σημεία της περιοχής ακόμη 5 σταθμούς, για να μπορούν οι επιστήμονες να συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να μελετούν την σεισμική ακολουθία. Πάντως να πούμε πως ως τα τώρα στοιχεία δείχνουν μια σταδιακή εξασθένιση του φαινομένου, γεγονός που κάνει τους σεισμολόγους να αισιοδοξούν ότι ενδεχομένως
η προχθεσινή ισχυρή δόνηση να είναι και ο κύριος σεισμός. Επίσης, να πούμε πως εξετάζουν προσεκτικά το κουμπί του ρήγματος της Κεφαλονιάς που έχει ενεργοποιηθεί, το οποίο εκτείνεται σε μήκος 20 χιλιόμετρων. Όπως ανέφερε στο ζούγκλα.gr ο καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Παπαζάχος. Από εχθές το μεσημέρι, να πούμε πως έως και αυτή την ώρα οι σεισμογράφοι έχουν καταγράψει εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις, μεγαλύτερες των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αλλά οι σεισμολόγοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν ακόμα και τις επόμενες εβδομάδες δονήσεις με μεγέθος σχεδόν ίδιο με το σεισμό των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα όλα αυτά με τον καθηγητή σεισμολογίας, τον κύριο Άκη Τσελέντη. Ο καθηγητής όμως σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βασίλης Καρακώστας, μίλησε στο ζούγκλα.gr για το μεγαλύτερο ρήγμα της Κεφαλονιάς, το ρήγμα μετασχηματισμού. Πρόκειται λοιπόν για ένα ρήγμα το οποίο συγκεντρώνεται μια πολύ μεγάλη σεισμικότητα. Το ρήγμα του μετασχηματισμού είναι 130 χιλιόμετρων, αρχίζει από την Βόρεια Λευκάδα και φτάνει δυτικά μέχρι το βόρειο άκρο της Ζακύνθου. Σύμφωνα με τον κύριο Καρακώστα, το ελληνικό τόξο και ο κορινθιακός συνοδεύονται άμεσα με το ρήγμα μετασχηματισμού, που δίνουν όμως αρκετά μικρότερους σεισμούς των 6 Ρίχτερ. Όπως ο ίδιος συμπλήρωσε, πρέπει να είναι όλοι επιφυλακτικοί. Αυτά λοιπόν ήταν τα νεότερα και βλέπετε μάλλον και εσείς τα πλάνα σας τις καταστροφές που προκάλεσε ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά. Εμείς να αλλάξουμε θέμα, να ευχηθούμε να σταματήσει εδώ αυτή η καταστροφή που έχει πλήξει τους κατοίκους και γενικότερα την περιοχή της Κεφαλονιάς και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε μία ακόμη σύλληψη για παραβίαση που σύμφωνα με πληροφορίες αφορά την απόκρυψη ποσού των 24.000 ευρώ. Συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας η σύζυγος και ο αδερφός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γεράσιμου Γιακουμάτου μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η οικονομική αστυνομία στον οίκο Ευγυρίας Άγιος Χαράλαμπος που διατηρούν στο ψυχικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προσήχθησαν ο αδερφός του κυρίου Γιακουμάτου, ο λογιστής του Ιδρύματος και υπεύθυνη λειτουργίας του κέντρου, ενώ ο βουλευτής δεν συνελήφθη λόγω της βουλευτικής του ασυλίας. Ο κύριος Γιακουμάτος, μιλώντας στο ζούγκλα.gr, ανέφερε ότι πρόκειται για παραβίαση πλημεληματικού χαρακτήρα και διευκρίνησε ότι ο οίκος Ευγυρίας ανήκει στον αδερφό του και απλά ότι η σύζυγός του είναι πρόεδρος. «Εις βάρος μου δεν υπάρχει καμία κατηγορία όσον αφορά στον αδερφό μου, πρόκειται για πλημέλημα. Ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι όλα είναι νόμιμα και δεν υφίσταται παράβαση. Η σύζυγός μου είναι απλά πρόεδρος και δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση», φαίνεται λοιπόν να διευκρίνησε ο κύριος Γιακουμάτος. Σύμφωνα όμως με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, κρατούνται σε εκτέλεση παραγγελίας του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Αθηνών, 2 άντρες 65 και 52 ετών και 2 γυναίκες 54 ετών για φορολογικές παραβιάσεις σε ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Στον εισαγγελέα να πούμε ότι πήγανε και οι 4 συλληφθέντες. Στα δικαστήρια λοιπόν της Οδό Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 6.30 η ώρα εχθές το απόγευμα. Η σύζυγος του βουλευτή Ελένη Θεοδόρη, ο αδερφός του κ. Γιακουμάτου, ο λογιστής και η διαχειρίστρια της εταιρείας, προκειμένου να απαγγελθούν κατηγορίες. Σύμφωνα λοιπόν με δήλωση του δικηγόρου τους Δημήτρη Αβαρκιώτη, οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, δηλώνουν πως δεν έχουν καμία σχέση με όσα τους αποδίδονται, ενώ τονίζουν πως δεν έχουν καμία ενημέρωση από πλευράς των αρχών για φορολογικές παραβάσεις. Αυτές λοιπόν ήταν οι εξελίξεις και σχετικά με την σύζυγο του κυρίου Γιακουμάντου και εμείς να περάσουμε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, καθώς σε εκδήλωση για την Διεθνή ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος συμμετείχε χθες στις Βρυξέλλες ο προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Πρωθυπουργός κύριος Αντώνης Σαμαράς. Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην σημασία της μνήμης και στα διδάγματα της ιστορίας, σημειώνοντας
Σήμερα, 100 χρόνια μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όταν εκατομμύρια Ευρωπαίων έχασαν τη ζωή τους στην μάχη και 70 χρόνια από τις βιωτικές της γενοκτονίας και του ολοκαυτώματος, καταφέραμε να μετατρέψουμε αυτούς τους τρομακτικούς εφιάλτες σε ένα λαμπρό όραμα και αυτό το όραμα σε μια πραγματικότητα. Την Ενωμένη Ευρώπη, την Ευρώπη μας, που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στον σεβασμό της ελευθερίας, των δημοκρατικών δικαιωμάτων και του ανθρώπινου σεβασμού. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος του σώματος Μαρτίν Σούλτς υπογράμμισε ότι ο αντισημιτικός και ο ρατσισμός συνιστούν απειλή κατά των θεμελιωδών αρχών μας, που είναι η δημοκρατία και ο σεβασμός, στη διαφορετικότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πρόεδρος της Ευρωβουλής σημείωσε ακόμη ότι το ολοκαύτωμα ήταν η χειρότερη τραγωδία στην ανθρωπότητα και ότι οι κίνδυνοι και οι δαίμονες δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται στις κοινωνίες μας, τονίζοντας πως η κραυγή όλων μας είναι ποτέ πια. Ο πρόεδρος του Εβραϊκού Συνεδρίου, ο κύριος Μωσέ Καντόρ, τόνισε ότι η καταπολέμηση της Χρυσής Αυγής από την ελληνική κυβέρνηση αποτελεί παράδειγμα υπεράσπισης της δημοκρατίας, το οποίο ελπίζουμε ότι θα δούμε και θα αναπαράγεται ανά την Ευρώπη, που όσοι ενστερίζονται το μίσος, το ρατσισμό και την ξενοφοβία επιχειρούν τελικά να χρησιμοποιήσουν το δημοκρατικό σύστημα για να προωθήσουν τις σκοτεινές τους επιδιώξεις. Συνάντηση όμως θα έχει και ο κύριος Σαμαράς με τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον κύριο Πούτιν. Με τον Ρώσο λοιπόν πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στις Βρυξέλλες. Κατά τη συνάντηση λοιπόν που θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στην Βέλγικη πρωτεύουσα, θα εξεταστεί η πορεία των διμερών σχέσεων με έμφαση φυσικά στην οικονομική συνεργασία, αλλά και η πορεία των σχέσεων της Μόσχας με τις Βρυξέλλες. Αμέσως μετά ο κύριος Σαμαράς θα αποχωρήσει για την Αθήνα και θα μετέβει απευθείας στον Μουσείο της Ακρόπολης για να μιλήσει σε εκδήλωση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Αυστραλίας για την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στην Βέλγικη πρωτεύουσα προκειμένου να συμμετάσχει σε συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιομηχανιών. Ειδικότερα, να πούμε πως ο κύριος Σαμαράς θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παγκόσμια μνήμη, όπως είπαμε ότι συμμετείχε, για το ολοκαύτωμα. Ενώ σήμερα θα μιλήσει στο συνέδριο Industry Matters της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιομηχανιών. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά και το ταξίδι του στην Ρωσία, στις Βρυξέλλες, συγγνώμη. Και να αλλάξουμε θέμα, καθώς πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής εξελέγει η Ντόρα Μπακογιάννη και μάλιστα ομόφωνα έπειτα από πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η κυρία Μπακογιάννη είναι η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται σε αυτή την θέση και αναμένεται να ασχολείται από εδώ και πέρα με όλα τα πολιτικά ζητήματα, τα διμερή θέματα και γενικότερα με ζητήματα δημοκρατίας στα κράτη-μέλη. Το ευρωπαϊκό σχέδιο έχει ατονίσει. Μας λείπει το τιμόνι και η κατεύθυνση με αποτέλεσμα να δημιουργείται και ένα χάσμα βορρά-νότου. Η Επιτροπή μας θα διευρύνει τον ρόλο της και θα δώσει τη δυνατότητα η φωνή του Συμβουλίου της Ευρώπης να ακουστεί προς κάθε κατεύθυνση, αναφέρει η ίδια μετά την εκλογή της. Να πούμε συγχαρητήρια στην κυρία Μπακογιάννη και από την κυρία Μπακογιάννη να περάσουμε στον κύριο Σταϊκούρα, καθώς σε 13.637 δικαιούχους καταβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2014 προκαταβολή σύνταξης στο πλαίσιο της πλήρους ενεργοποίησης του συγκεκριμένου θεσμού, ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Ειδικότερα να πούμε πως ο κύριος Σταϊκούρας ανακοίνωσε ότι στο κοινωνικό ευαίσθητο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το καλοκαίρι του 2012 τέθηκε ο στόχος η αποτελεσματική διαχείριση των συντάξεων μέσω της προώθησης της εξυγίανσης της διαφάνειας και της επίσπευσης μάλλον της διαδικασίας απονομής τους. Με συγκεκριμένες λοιπόν νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες πέραν των δεσμεύσεων της χώρας εναντί των εταιριών και των δανειστών, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε σχέση με τον στόχο. Τα αποτελέσματα είναι ορατά, μετρήσιμα και αντανακλούν στην καθημερινότητα των πολιτών.
Συγκεκριμένα να πούμε πως ανακοινώθηκε ότι πρώτον το μέτρο της καταβολής σύνταξης, το οποίο νομοθετήθηκε στα τέλη Απριλίου του 2013, έχει πλέον τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Προκαταβολή σύνταξης τον Ιανουάριο του 2014 καταβάλλεται σε 13.637 υπαλλήλους του Δημοσίου. Προκαταβολή σύνταξης η οποία διευθετεί το χρονικό πρόβλημα του μισθοδοτικού κενού που αντιμετώπιζαν οι εξερχόμενοι από το Δημόσιο μέχρι το οριστικό κανονισμό της σύνταξής του. Δεύτερον, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευθύντησαν εν πωλής τις συγκεκριμένες αιτήσεις και φυσικά τις διαδικασίες απονομής συντάξεων, με αποτέλεσμα να συντμευθεί ο χρόνος απονομής συντάξεως στους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχει περιοριστεί σε 2-3 μήνες για τους στρατιωτικούς και υπαλλήλους σωμάτων ασφαλείας, σε 4-5 μήνες για τους πολιτικούς υπαλλήλους και σε περίπου 6 μήνες για τους υπαλλήλους και των ειδικών κατηγοριών. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τις συντάξεις. Καλό είναι που ξεκινήσανε να δίνονται και οι συντάξεις για τους ανθρώπους που το δικαιούνται. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, καθώς την πρόοδο που έχει πετύχει η Ελλάδα αλλά και την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο κ. Σόιμπλε, προσερχόμενος στο Eurogroup. Η Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, αλλά έχει ακόμη να κάνει πολλά, δήλωσε ο κ. Σόιμπλε, εκφράζοντας με βεβαιότητα ότι η χώρα θα συνεχίσει σε αυτόν τον πετυχημένο δρόμο. Ο Γερμανός Υπουργός σχολίασε επίσης ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας δείχνουν καλά, αλλά τόνισε ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν και ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι κάτι που η ελληνική κυβέρνηση το γνωρίζει, πρόσθεσε ο κύριος Σόιμπλε. Ερωτηθεί πότε θα εγκριθεί η επόμενη δόση του δανείου για την Ελλάδα, ο κύριος Σόιμπλε απέφυγε να απαντήσει και αρκέστηκε να πει ότι πρέπει να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της Τρόικας. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, και να περάσουμε στον κύριο Βενιζέλο, όπου η Προεδρία είναι μια ευκαιρία να προβάλλουμε ένα άλλο πρόσωπο, το πρόσωπο της Ελλάδας μετά την κρίση, γιατί για μας το εξάμηνο αυτό είναι το εξάμηνο της επιβεβαίωσης της οριστικής εξόδου από το μνημόνιο και την κρίση μετά από χρόνια πολύ σκληρών θυσιών, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος σε ομιλία του στην διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Ελλάδα εμφανίζει ένα χρόνο νωρίτερα πρωτογενές πλεόνασμα, κάτι που είναι ένδειξη αποκατάστασης των δημοσιονομικών της ισορροπιών. Ας δούμε το πλεόνασμα αυτό κυκλικά, διορθώμενο και να λαμβάνουμε υπόψη τα εφάπαξε μέτρα που θα ληφθούν. Έχουμε πλεόνασμα ύψους 6,5% του ΑΕΠ, το καλύτερο διεθνές και το καλύτερο από αυτό της Σιγκαπούρης, τόνισε ο κύριος Βενιζέλος. Όσον αφορά όμως τους στόχους της ελληνικής προεδρίας, ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε καταρχάς στην ανάγκη μιας νέας αφήγησης για την Ευρώπη ως απάντηση στις διάφορες μορφές του ευρωσκεπτισμού. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ταυτίζεται με την κρίση και την λιτότητα, αλλά αντίθετα να προβάλλει εκ νέου αρετές που αυτές του κράτους δικαίου, της πολυφωνίας, της ανεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας, φαίνεται λοιπόν πως επισήμανε ο κύριος Βενιζέλος. Αυτά λοιπόν, και να περάσουμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον κύριο Χατζηδάκη, όπου η απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης έρχεται μετά από σκληρή κριτική που δέχθηκε από τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι τον κατηγορούν πως παραθέτει αναλυθή στοιχεία. Συνεχίζεται όμως η αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των φαρμακοποιών αναφορικά με την πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την απελευθέρωση της πώλησης μη συντογραφούμενων φαρμάκων εκτός φαρμακείου, σύμφωνα με σύσταση του ΟΟΣΑ. Απαντώντας όμως στις διαμητατικές επικρίσεις που δέχθηκε από το Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο μετά τις δηλώσεις του στο Sky και προκειμένου να προστατεύσει την προσωπικότητά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης έδωσε στην δημοσιότητα ενημερωτικό σημείωμα που αναφέρει συγκεκριμένα τις συνθήκες που επικρατούν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα όμως με το σημείωμα, στις 12 χώρες της Ευρώπης φάρμακα πολλούνται στα σούπερ μάρκετ, σε 9 χώρες πολλούνται σε περισσότερα σημεία πέραν των φαρμακείων και μέσω διαδικτύου σε 10 χώρες.
Συνολικά, να πούμε πως μετά την απελευθέρωση, τιμές στην Ιταλία μειώθηκαν κατά 6,6%, στην Δανία έως 15% και μετά εναλλακτικά σημεία πώλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο έως και 30%. Ο κύριος Χατζηδάκης προσθέτει ότι η απελευθέρωση θα εξαρτηθεί από τη λίστα των μη συντογραφούμενων φαρμάκων που θα παραδώσει το Υπουργείο Υγείας, καθώς σε αυτόν ανήκει η πρωτοβουλία αυτή. Απαντώντας όμως στην μακροσκελή ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Γιατί ο κύριος Χατζηδάκης παραγνωρίζει ότι όπως ο ΣΑ παραδέχεται 11 ευρωπαϊκές χώρες, έχουν ακριβώς τον ίδιο με την Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο διάθεσης των ΜΗΣΥΦΑ. Γιατί αγνοεί λοιπόν την κεντρική παρατήρηση του ΟΑΣΑ που επισημαίνει ότι οι λιανικές τιμές των φαρμάκων αυτών είναι χαμηλότερες σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι τιμές ρυθμίζονται από την κυβέρνηση και δεν είναι ελεύθερες. Ποια ανάγκη έχετε να καλύψει ο σχεδιασμός του κύριου Χατζηδάκη? Μήπως οι ασθενείς δεν βρίσκουν φαρμακεία? Μήπως τα φάρμακα αυτά στην Ελλάδα είναι ακριβότερα από άλλες χώρες? Υπενθυμίζουμε ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο ισχύει, αφού το παγκόσμιο ρεκόρ αριθμού φαρμάκων συγκριτικά με τον πληθυσμό της διαθέτει η Ελλάδα, αλλά και οι τιμές των φαρμάκων αυτών είναι κατά μέσο όρο 2 ευρώ. Οι προτάσεις του Χατζηδάκη δεν εξυπηρετούν καμία λαϊκή ανάγκη, εξυπηρετούν μόνο τους σχεδιασμούς αλυσίδων σούπερ μάρκετ και παιχνιδάδικων που εισβάλλουν και στον χώρο του φαρμάκου. Ευτυχώς οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος έχουν και γνώση και βούληση, φαίνεται λοιπόν να είπε ο κύριος. Τελειώσαμε με τα θέματα τα οποία αφορούν την πολιτική ζωή. Μπορεί να επανέλθουμε λίγο παρακάτω με το θέμα των... Όχι μπορεί, θα επανέλθουμε λίγο παρακάτω με το θέμα των συντάξεων. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ένα θέμα το οποίο αφορά την 16χρονη Μυρτό. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr.
color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Can't say tomorrow day, crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Was sort of hoping that you'd stay. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι. Να θυμίσουμε μία ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε και εσείς να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο protianartisi@papakizoungla.gr. Μηνύματα όμως μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/protianartisi. Και πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα. Καθώς προσκεκλημένος στον κίτρινο τύπο με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο ήταν εχθές το βράδυ ο θείος του Χριστόδουλου Ξηρού. Ο Αργυρής Τσακαλιάς μίλησε για την κόκκινη γραμμή που χωρίζει την δημοκρατία από την ένοπλη βία, ενώ δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί στο θέμα των αδειών που δόθηκαν κατά καιρούς στον ανεψιό του.
Πάμε να παρακολουθήσουμε λίγο το απόσπασμα από την εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου «Κίτρινος τύπος» και επιστρέφουμε. Πριν πάμε στους προσκεκριμένους μας. Εδώ υπάρχει ένας πραγματικός διάλογος. Μπορεί για κάποιους να είναι σουρεαλιστικός. Μπορεί για κάποιους να είναι πραγματικός. Μπορεί για κάποιους να είναι συμπαθής και για κάποιους άλλους να είναι ένας διάλογος ανύπαρκτος, κοφών, εν πάση περιπτώσει. Θα μείνω λίγο σε αυτό που είπατε. Τι νόημα έχει τώρα να κουβεντιάσουμε αν δόθηκαν φάρμακα στον Σάβα για να πει αυτά που είπε, όταν ο Σάβας τώρα που δεν είναι υπό την επίρρεια φαρμάκων θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα, να πει την πραγματικότητα. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν τρεις απόψεις αντίθετες και αντικρουόμενες του Σάβα, του πώς το λένε, το κονό μου, του Γιωτόπουλου και του Χριστόδουλου. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Ότι διαφώνησαν μεταξύ τους. Γιατί στις φυλακές υπήρξε μια διένεξη μεταξύ τους, τη γνωρίζω δηλαδή αυτή. Ο Χριστόδουλος είναι έξαλλος γιατί ο Γιωτόπουλος δεν πήρε ποτέ πάνω του αυτά τα οποία έγιναν και γιατί θεωρούσε ότι έχει την απόλυτη ευθύνη. Όχι την ευθύνη ότι δεν ήταν σωστά αυτά που έκαναν. Δεν λέει αυτό ο Χριστόδουλος. Λέει εγώ ότι... βγάζω το καπέλο μου στο Γιωτόπουλο γιατί δεν κάρφωσε τους φίλους του και δεν το βγάζω σε αυτούς οι οποίοι τους καρφώσαν. Καρφώσαν τα αδέρφια του. Αυτό είναι απαράδεκτο εντελώς. Ποιοι είναι αυτοί? Σε κανένα αντάρτικο πόλεμο σε όλο τον κόσμο ποτέ κανένας αντάρτης δεν κάρφωσε τους άλλους. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Χριστόδουλος. Γιατί ο Χριστόδουλος τι κάρφωσε? Ο Χριστόδουλος μπορούσε να πάρει ένα δικηγόρο και να πει όχι, αυτά που είπα, τα είπα σε βία. Δεν τα υπογράφω. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Τον είπε, ήθελα να τον πω, μου λέει όχι. Ο Χριστόδουλος γνωρίζει όμως ότι πήρε πάνω του ενέργειες που δεν έχει κάνει μόνο και μόνο το για ξέρω, να παλύνει. Δεν έκανε τίποτα. Τον είχαν για να ανοίγει η αυτοκίνητα. Ναι. Δεν έχει κάνει δολοφονίες ο Χριστόδουλος και το ξέρω. Αυτό το γιατί σέβομαι. Αν δείτε τις μαρτυρίες όλων των ενεργειών, είναι λιγνός, κοντός, αδύνατος, έτσι. Ναι. Ο Χριστόδουλος ήταν όχι, δύο μέτρα επί δύο. Δεν υπάρχει τίποτα εις βάρος του. Μα το γνωρίζω εγώ αυτό. Φτιαχτά. Εάν θυμάσαι, ο Χριστόδουλος όταν έσκασε η βόμβα του Σάβα, ήρθε και κοιμήθηκε σπίτι μου. Λόγω της γνωριμίας που είχαμε από την Ικαρία με τον Γιάννη τον Εμμανουηλίδη, τα μπουζουκάκια. Ναι, 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 ναι. Και αυτή ήταν η σχέση μας. Τα μπαγλαμαδάκια και τα μπουζουκάκια. Όχι τα μπαζουκάκια και όταν. Άνοιξε το πουκάμισο και μου είπε, εγώ είμαι 17 Νοέμβρη, εγώ κατέρευσα. Διότι αφενός μεν είχα το θέμα μπροστά μου, αφετέρου δεν πίστευα ότι το θέμα ήταν τόσο πολύ κοντά μου. Και μάλιστα μου είπε και το απίστευτο ότι ετοιμαζόμασταν να σε πάρουμε με ένα βαν για να δώσουμε μια συνέντευξη. Φαντάσου τώρα εγώ τη λαχτάρα θα τράβαγα, όση ώρα θα ήμουν σε ένα βαν με κλειστά μάτια και δεν θα ήξερα αν πάω για εκτέλεση ή πάω για συνέντευξη, έτσι. Αυτό σου λέω μόνο, θεία τσακαλία, που σε συμπαθώ και σε αγαπώ. Αλλά μην λες ότι κάρφωσε ο Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος δεν κάρφωσε ποτέ. Ο Χριστόδουλος πήρε πάνω του ό,τι έγινε και δεν έγινε για να ελαφρύνει τη θέση του Σάβα επειδή ήταν τραυματίας. Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Τι έτω ελαφρύνει, αφού είχε πει τόσα πράγματα ο Σάβας, τα είχε πει όλα. Καλά, ο ένας μου λες του δώσανε φάρμακα του Χριστόδουλου, γιατί να μην του τον ποτίσανε χιλιάδια. Αυτό είναι σπουδαίο, ότι δεν του δώσανε φάρμακα, απλώς τον απειλήσανε ότι θα σκοτώσει τον Σάβα. Του είπαν ότι θα το φέρουμε σε ένα κουτί με λουλούδια. Λίγο είναι αυτό. Δεν έπρεπε να τους πιστέψει. Γι' αυτό είναι έξω τώρα. Εγώ του τα έχω πει κάνα δύο φορές, δεν το αρέσουν, εντάξει. Έπαψα να του λέω. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να τσακωθείς, γιατί ξέρεις ότι και σε αγαπάνε τα παιδιά αυτά. Και αγαπάνε. Γιατί ήσουν σαν πνευματικός του πατέρα. Δεν ξέρω αν με αγαπάνε όταν βγαίνουν και λένε εναντίον μου πράγματα, ψέματα, 100% ψέματα και τους λέω 5-10 χρόνια πόσα είναι. Ρε βγείτε να κάνετε μια διάψευση, όχι. Ωραία, αναγκάσεις και πήγα στο δικαστήριο. Και χτυπήθηκα με το λαμπράκι και ευτυχώς την κέρδισα τη δίκη και μου έδωσε και 10 εκατομμύρια γιατί τόσα ζήτησα, δεν ήξερα πόσα ζητάνε. Δεν ήξερα τι ήταν εκατομμύρια εγώ. Τι θέλει να σταματήσει τη δίωξη. Θέλω 10 εκατομμύρια, του είπα να τρομάξω. Έπρεπε να του πω 500 να μου δώσουν τα 100. Λέω 10 χρειαζόμουν κιόλα και την ώρα. Δραχμές τότε. Δραχμές ήταν τότε. Ναι. Ακούω ο κόσμο 10 εκατομμύρια ευρώ και σου λέει. Όχι. Αυτό είναι εφοπλιστή τώρα και να σα πω ότι. Πάλευα με έναν κόσμο για να αποδείξω αυτά τα πράγματα. Δεν επιτρέπονται αυτά.
Κύριε... Δεν μαρτυράει ποτέ, δεν... Ωραία. Απ' τη μια λες ότι δεν συμφωνείς με τα παιδιά, απ' την άλλη είσαι εναντίον δηλαδή της ένοπλης βίας, έτσι δεν είναι? Βέβαια είμαι εναντίον, γιατί ποιος τον δίκασε αυτό που του φεγγίζει στον δρόμο? Είναι ο χειρότερος. Εγώ νομίζω ότι ο χειρότερος ήταν ο αρχιεπίσκοπος, πάντως χάρη. Ο άλλος νομίζω ότι είναι ο πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης. Και πάνε και σκοτώνουν ποιον? Τον καλύτερο άνθρωπο που είχα γνωρίσει, γιατί όλα τον καιρό της Χούντας ακούγαμε το... Πώς το λένε, τον Μπακογιάννη να μας λέει τις ειδήσεις από τη Γερμανία. Όπα, περίμενε ένα λεπτό. Γιατί πάνε και να σκοτώνουν αυτόν τον άνθρωπο? Και θα σκοτώνουν τον πεθερό του που ήταν... αυτός που ήταν. Που τον ταλαιπώρουσε κιόλας, έτσι. Α, δεν μπορούσανε. Εμείς τον Μητσοτάκαρο. Είπαν ότι μπορούσαν τα πάντα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Τότε τι νόημα έχει να μην τα πούν, εάν πραγματικά αυτά που έκαναν και κατά τη γνώμη σου δεν ήταν σωστά? Μα δεν ξέρω τι κάνανε αυτοί για κάποιοι άλλοι. Τότε γιατί να μην τα ομολογήσουν? Εγώ είχα ένα βίντεο και το είπα στην κυρία του δικηγόρου. Μα συγγνώμη, τότε γιατί να μην το ομολογήσουν, αφού έκαναν πράγματα για τα οποία δεν συμφωνείς, γιατί να μην τα πούν και να τελειώνει η ιστορία? Ναι. Τότε καλά έκανε ο Χριστόδουλος και τα είπε, όπως λες. Τι είπε? Αυτά που λες ότι είπε κάρφος στα αδέρφια του και διάφορα τέτοια. Ό,τι και να είναι τα αδέρφια δεν τα λένε. Δεν υπάρχει αλληλουχία μεταξύ αυτών που μου λες σήμερα, αγαπητέ Θεία Τσακαλία. Εσύ όταν μιλάς είσαι ευθύς πάντα μαζί μου. Μιλάς καριώτικα. Απ' τη μια μου λες ότι αυτά δεν είναι σωστά. Απ' την άλλη με έμφεσε το Χριστόδουλο γιατί είπε τι συνέβη. Τι απ' τα δύο συμβαίνει? Μα δεν το λέει τώρα. Τότε το είπε. Τώρα επέστρεψε στα αγιαχώματα, στο Αντάρτικο. Τι να κάνουμε, τώρα επέστρεψε εκεί. Λοιπόν, θέλω να πω για σένα ότι δεν είσαι οποιοσδήποτε. Γιατί επέστρεψε τη στιγμή που περνούσε μια χαρά εκεί πέρα, όπως είπε ο Γιωτόπουλος. Είχε λέει ειδική μεταχείριση. Έτσι είπε. Εσύ πιστεύεις ότι είχε? Όχι. Δεν είχε. Είχε, ναι, μπορούσε. Τι είχε, με στα μπουντρούνια ειδική. Το έπαιζε πάρα πολύ νομοθετικά. Άδειες πήρε από τότε που εδικαιούτο. Δεν πήρε νωρίτερα, ούτε χαριστικά. Ναι, αλλά δεν πήρε ο Γιωτόπουλος ποτέ άδειες. Πήρε ο Τζορτζάτος. Ο Γιωτόπουλος δεν πήρε επειδή δεν παραδέχεται ποτέ αυτά που έκανε. Λογικά, οι δικαστές, το Συμβούλιο Φυλακών, δίνει άδεια σε έναν ο οποίος δείχνει μεταμέλεια, δείχνει καλό χαρακτήρα, δείχνει καλή συμπεριφορά. Ο Χριστόδουλος δεν έδειξε ποτέ μεταμέλεια. Το έλεγε άλλωστε στο τηλέφωνο, μιλώντας μαζί μου, και η απορία δική μου ήταν: καλά, είσαι τρελός. Μου λες τέτοια πράγματα από το τηλέφωνο και περιμένεις να βγεις? Όχι, δικαιούμαι να βγω και θα τα πιστεύω και έξω να βγω τα ίδια θα κάνω, έλεγε. Και πήρε άδεια. Ο Χριστόδουλος όμως ήταν ειλικρινής. Ο Γιωτόπουλος δεν υπήρξε ποτέ ειλικρινής. Είναι ίσως η τακτική που είπε εσύ του επαναστάτη. Δεν παραδέχεται ποτέ. Δεν τα παραδέχεται, δεν ομολογεί ποτέ. Καλά, αφού είσαι εναντίον τους, γιατί λες μπράβο στο Γιωτόπουλο? Είμαι εναντίον, αλλά ξέρω τι κάνουν τα αντάρτικα σε όλο τον κόσμο. Επομένως, μιλάς για την επαναστατική του λογική, ναι, την οποία όμως ταυτόχρονα δεν παραδέχεσαι. Δεν ήταν επαναστάτες αυτοί. Τι ήτανε? Τι ήτανε? Φωνιάδες των λαών. Όταν οι άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπους χωρίς να τους δικάσουν, δεν είναι. Καλά, πάμε με τρελάνεις απόψε. Απ' τη μια μου λες μπράβο στο Γιωτόπουλο που δεν το παραδέχτηκε. Δηλαδή, ο Φωνιάς που δεν το παραδέχτηκε είναι γενναίος. Μπορεί και να μην είναι και αθώος. Δεν μπορώ να ξέρω τίποτα για αυτόν. Μπορεί να μην είναι αυτός. Μήπως το κάνεις επίτηδες για να τρελάνεις τον Χριστόδουλο? Γιατί ξέρεις ότι βλέπει τηλεόραση και λες κάτσε να τον κάνω να τρελαθεί απόψε. Με κάποιον πρέπει να είσαι. Είμαι τον Γιωτόπουλο, είμαι τον Χριστόδουλο, είμαι τον Σάβα, είμαι τον άλλο τον ανεκδίγηνο, όπως το είπαμε. Κουφοντίνα. Τον Κουφοντίνα. Ο Κουφοντίνα. Γιατί είναι τέσσερις αντίθετοι. Γιατί να είναι εκδίγητος, αυτός πήγε μόνος του παραδόθηκε? Ναι, καλά. Τι? Θα βγουνε μια μέρα στην επιφάνεια όλα. Τι θα βγουν, πες τα αυτά που πιστεύεις. Τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα. Τρελάνεις απόψε. Τι να βγουν. Αυτά που λέει ο Κουφοντίνας τώρα αποδεικνύει ότι δεν είναι σωστός. Όχι με αυτά που λέει τώρα, με αυτά που γενικά. Πότε πάει ένας αντάρτης και παραδίδει και λέει χτυπάτε, είμαι ο αντάρτης, πιάστε με. Αυτά είναι γελία πράγματα. Πάει και μαρτυράει. Μπορεί, αν οι σύντροφοί του έχουν πιαστεί όλοι. Όλοι, μια... όχι και όλοι. Όλοι. Δεν είναι όλοι πιασμένοι. Γιατί εσύ ξέρεις άλλους που είναι έξω? Ξέρω πολλούς που είναι πιασμένοι, που είναι έξω. Και όχι εγώ, κάποιος που πήγαν να τον προσυζητήσουν
ονόματι Μουσέτης Απόστολος, βγήκε στην τηλεόραση και είπε: με πλησίασαν κάποιοι να με προσελκύσουν στις 17 Νοέμβρη και μου τάξανε λεφτά και τέτοια. Και λέει: θα ρωτήσω τον Τζακαλία, τον είχα οικότροφο. Όχι, του λέω: με επιστολάκια δεν αλλάζει η κατάσταση. Η κοινωνία αλλάζει με κανόνια, πολυβόλα, πανάσταση. Σηκωθεί ο λαός. Και πήγε, το είπε και θυμώσανε αυτοί. Και είπε στην τηλεόραση, το είπε. Ο... πώς λέγονταν ένα παιδί που τον είχαν παλιά βοηθό, σε αυτόν το είπε. Που ήρθε στην Ικαρία και έπαιρνε συνεντεύξεις, τέλος πάντων. Και του είπε, είναι έξω αυτή, λέει. Δεν ήθελε να μας πει ποιοι είναι. Αυτός ήξερε όμως ποιοι τον πλησίασαν και ποιοι τον πήγαν να τον προσελητήσουν. Δηλαδή, μου λες τώρα ότι αν ήξερες που είναι ο Χριστός μας, θα τον έδινες. Ποιο? Αν ήξερες που είναι ο... Όχι, αυτό δεν το κάνω ούτε για τον μεγαλύτερο εχθρό, ούτε για ένα φασίστα, μόνος χάρη. Δεν θα τον προδώσω. Η προδοσία είναι από τη φύση της κακό πράγμα. Τότε σε παραδέχομαι. Είσαι ιδιόρυθμος, αλλά είσαι έτοιμος. Δεν προδίδει κανείς ποτέ για κανένα λόγο. Σωστό είναι αυτό. Δεν προδίδεις ποτέ και για κανέναν λόγο. Εκτός... δεν έχει και αν μπεις μπροστά για να σώσεις τις ζωές κάποιων ανθρώπων. Α, εκεί είναι. Ε? Αυτό δεν λέγεται προδοσία, λέγεται αυτοθυσία. Αν. Δεν έχουμε. Όπως το λέει. Προσπαθώ να μεταφέρω στον κόσμο την ιδιορυθμία των καριωτών. Γιατί κανένας δεν θα μπορεί να καταλάβει, θα μπορέσει ποτέ να καταλάβει την ψυχή αυτών των παιδιών, τα οποία είναι μία οικογένεια. Οι ξηροί ήταν, πόσα αδέρφια ήταν όλα μαζί? 10. 10 και είχαν πεθάνει κανένα δυο. Όχι. Πέθανε κανένας. Ένας. Μια αδερφή. Δεν πέθανε κανείς, ψέματα τα είπαν οι δημοσιογράφοι, τα είπαν. 10 παιδιά έκανε η Μόσχα και 10 έχει. 10 παιδιά και 10 έχει. Από αυτά τα... αλλά δεν μας... εκτός από τον Βασίλη που αφέθηκε ελεύθερος, τον Χριστόδουλο που τώρα διαφεύγει και τον Σάβα που είναι στη φυλακή, υπάρχουν άλλα 7 παιδιά. Ναι. Η μία είναι καλόγρια. Ναι, καλογερεύει. Ναι. Η άλλη πού είναι? Η άλλη είναι Χίρα, Παπαδιάνα, που πέθανε ο άντρας, είναι πατρεμένες με παιδιά. Αλλά 6 παιδιά είναι έξω. Ο Αυγουστίνος και αυτός είναι... ο Αυγουστίνος. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα, αυτοί έχουν, οι άνθρωποι έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης. Ναι, αλλά κύριε Τριανταφυλόπουλε... όχι, να καταλάβετε πώς μίλησαν... ένα λεπτό. Πώς μίλησαν αυτά τα παιδιά έχει σημασία, γιατί θα σου πω κάτι. Είναι εκεί όμως η ουσία της συζήτησης, δηλαδή να κάνουμε ένα ψυχογράφημα αυτή τη στιγμή του Χριστόδουλου? Όχι. Δηλαδή πρέπει να πάμε στις αιτίες που έχει προκαλέσει αυτό το πράγμα. Σωστά. Αλλά δεν θέλω να πάτε και σε κάτι άλλο. Στο πώς μπορεί και πόσο εύκολα άνθρωποι, συνάνθρωποι μας να μοιηθούν και να πιστέψουν ότι μέσα από την ένοπλη βία μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία τους. Πολύ ωραία. Άρα, γιατί, λοιπόν... ένα λεπτό θα σου πω, όταν εσείς το καλοκαίρι κάνετε τα μπάνια σας, εκείνος ο κύριος εκεί το ξέρει. Αυτά τα παιδιά μαζεύονταν στην Ικαρία και έλεγαν: ποια είναι η πιο δυστυχισμένη του νησιού φέτος? Η τάδε Χίρα. Γιατί πέθανε ο άντρας, ναι. Και τι θέλει? Θέλει να φτιάξει τον αχυρόνα, το σπίτι, το χωράφι. Και πήγαιναν και δούλευαν και έκαναν κοινωνική εργασία. Όλοι είναι μαζί. Αλήθεια. Αλήθεια, είναι όλοι μαζί. Λοιπόν. Και πολύ σωστά και καλά κάνανε. Αλλά η βασική αιτία είναι ότι οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει σε αυτή τη χώρα. Και θα πρέπει καταρρεύσει. Να το οι θεσμοί. Όλοι, το κράτος. Όχι, το όχι. Κράτος είναι αυτή τη στιγμή. Τα λέει δεν λειτουργεί. Η μισή Ελλάδα, η παράταξη του... της ψευτοαριστεράς τα λέει αυτά. Όχι, δεν έχει καταρρεύσει τίποτα. Άμα δούμε... έχουμε αυτή τη στιγμή δικαιοσύνη. Έχουμε πιο πολύ δικαιοσύνη. Πρώτη φορά βλέπω να πιάνουν κάτι μεγάλο καρχαρίες για να τους βάζουν μέσα. Πρώτη φορά στη ζωή μου το είδα και χαίρομαι και χορεύω τη χαρά μου. Βεβαίως, αυτό δεν και σημαίνει. Και λέω μπράβο αυτή την κυβέρνηση. Βεβαίως, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι αυτή τη στιγμή ότι η δικαιοσύνη μπορεί να δουλεύει. Αρνησιδικία έχουμε. Όταν θέλεις να τηλεσιδικήσει μια υπόθεση 15 και 17 χρόνια, αρνησιδικία έχουμε. Αυτό είναι δικαστό, με συγχωρείτε. Μη χαίρεσαι. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών γίνεται ανάμεσα στα βουβάλια. Αυτά τα λέτε εσείς, αλλά εγώ σας λέω ότι πρώτη φορά εγώ είμαι 80 ετών. Και να κάνουν τα ίδια. 80 χρόνια έχω ζήσει τρεις μεγάλες κρίσεις που πέρασε η Ελλάδα. Τέτοια κρίση. Συγγνώμη, αλλά έχω την εντύπωση ότι μιλάγαμε για αλληλεγγύη στην αρχή. Yeah. Το έχουμε πάει αλλού τώρα το πράγμα. Να ακούσω λίγο τι είπε ο κύριος Δραγανίγος. Τι εννοούσατε με αυτό που είπατε, ότι... εννοώ ότι αν μιλάμε για τις συλλήψεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και για τις αποκαλύψεις που γίνονται, προφανώς υπάρχει μια αντιπαράθεση
μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων που έχουν να κάνουν και με τις αντίστοιχες αναφορές σε ξένα κέντρα αποφάσεων, σε ξένα κέντρα αποφάσεων, όπως η σύλληψη του Λιακουνάκου, του Λιακουνάκου, του Κοντομινά κτλ. Προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ισορροπίες για την επόμενη φάση που πρόκειται να περάσει η χώρα μας στην επόμενη χρονική περίοδο. Δηλαδή γίνονται περισσότερο για λόγους επικοινωνιακούς και εντυπωσιασμού. Όχι, γίνεται μάχη συμφερόντων. Αλλάζουν τα τζάκια, αυτό εννοείται. Έτσι νομίζω, ναι. Αλλάζουν τα τζάκια. Το σωστότερο. Και αυτό είναι. Ορίστε. Και αυτό είναι μέσα. Και αυτό είναι. Ένα λεπτό, κύριε Αργύρη. Ένα λεπτό. Ναι. Να δούμε τι λένε και οι υπόλοιποι εδώ της παρέας. Έχει σημασία να ακούσουμε τι σκέφτονται οι συνάνθρωποι μας γύρω-γύρω. Θέλω να πω ότι ο κύριος εδώ που βλέπετε, σύμφωνα με πληροφορίες που είχα, δίδασκε στο πειραματικό, διδάσκατε κύριε. Στο Μαράσλιο. Στο Μαράσλιο. Ήταν θεολόγος στο Μαράσλιο, είχε γίνει λυκειάρχης στο Μαράσλιο και προαλήφετο για αρχιεπίσκοπος, εάν δεν το γνωρίζετε. Εντάξει, δεν είναι οποιοδήποτε κύριος, ο οποίος αυτονομήθηκε κάποια στιγμή, επέλεξε να ζει στη φύση, πήγε στο νησί του, έκτισε μια καλύβα μέσα στα δέντρα και αποφάσισε να ζει έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την έχει δει τη ζωή και αλλιώς και διαφορετικά και γύρισε την πλάτη στις εξουσίες και είναι όντως ένας αντιεξουσιαστής. Δεν άφησε μαλλιά τώρα, έβαλε το καπέλο και ήρθε με το κόκκινο μπλουζάκι εδώ. Με μεταξύ έχετε μια δυναμία στο κόκκινο. Τα μαλλιά πέφτουν στα μάτια, γι' αυτό το έχω το καπέλο. Με τα νύψια εκεί πέρα, με τα κόκκινα μπλουζάκια. Τα νύψια δεν με αφήσετε, ας πω τον κύριο λόγο που θύμωσα. Άμα ανοίξετε το Ιντερνετ και γράψετε Τσακαλίας Αργύρης, αγγλικά να το γράψετε. Θα βγει και θα πει ότι ο Τσακαλίας ενέκρινε την. Όταν προσιλητήσαν τον Χριστόδουλο, δεν τον παίρνανε στις 17 Νοέμβρη. Και πήγε αγόρι και με σύντευσα και τον πήρανε. Από πού και ως που θα με σύντευα, αφού ήμουν εναντίον. Από το 1975 ήμουν εναντίον τους και να τα λέμε όλα. Και πιστόλι μου βγάλανε στην πλατεία Εξαρχείων. Δεν θα λες εσύ για την 17 Νοέμβρη. Θα λέω, τους λέω και το πιστόλι θα στο βάλω και που ξέρεις, γιατί είναι άδειο. Το είδα που το πρόλαβα, που το γύριζε έτσι και το είδα που είναι άδειο. Ναι. Ποιος σου βάλε πιστόλι? Ένας από αυτούς τους κυρίους μου βγάλε περίστροφο γιατί τους έλεγα να μην πήγαινε στο 17 Νοέμβρη γιατί δεν μπορούν να λύσουν τις προβλήματα της κοινωνίας. Έγραψαν ψέματα ότι εγώ, ότι ο θείος λέει, ενέκρινε, γι' αυτό τον πήρανε. Και τότε, αφού είχα βγει και στο δικό σου κανάλι και είπα, όσοι έχετε παιδιά για τις τράπεζες, για τα χρηματιστήρια ή για τη 17 Νοέμβρη, λάτε σε μένα, έχω το μέσο μου. Κοροϊδεύα δηλαδή. Μα επιτρέπετε. Και τους παρακαλάω τώρα 10 χρόνια να το ανακαλέσουν αυτό το πράγμα, το ψέμα. Και δεν το ανακαλέσανε. Να. Και ακόμα ένας λόγος. Αλλά εγώ πάντως τώρα είναι σε άσχημη κατάσταση ο Χριστόδουλος, δεν επιτρέπει να τον. Τι να τον κάνουμε. Είναι η επιλογή του αυτή. Έτσι. Και πότε θεωρείς ότι μοιήθηκαν αυτά τα παιδιά στις 17 Νοέμβρη, ποια χρονιά? Το 78, εκεί. Το 78. Όλοι μαζί? Όχι. Πρώτα ποιος? Α, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Και να ξέρω δεν το λέω δηλαδή, αλλά δεν το ξέρω. Δηλαδή τόσα χρόνια ό,τι συνέβαινε, εσύ ήξερες ποια είναι η ομάδα περίπου? Μα αυτά κάνανε τα κουβεντιάζα στο καφενείο, στην πλατεία Εξαρχείων. Όταν σε διώξεις και οι εκτελέσεις, τότε άρχισαν να μην τα συζητάνε και πήγαινανε σε ένα άλλο καφενείο στην πλατεία Κάρυγκος. Πιο πριν τα μιλάγανε στην πλατεία και τα ακούγαμε όλοι. Δεν ήταν όπως τη βλέπετε τώρα. Υπάρχουν, όπως είδατε, πολλές Ελλάδες. Υπάρχει η Ελλάδα. Τι, δεν τα πιστεύετε αυτά που ακούτε? Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων. Εγώ θέλω να σημειώσω. Κάτσε με λεπτό. Εσείς πώς ξέρετε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι? Ούτε εσείς μπορείτε να γνωρίσετε. Σχέσεις θείου και ανεψιών. Και δεν μπορεί να. Δεν μπορείς να ξέρεις και τα εσωτερικά μιας οικογένειας. Όχι, ξέρω. Όταν βγαίνει. Εγώ δεν ξέρω. Όταν βγαίνει και λέει ότι με τον Ροσκιστή. Ο Ροσκιστή είναι ο χειρότερο εχθρό ανθρωπότητα, διότι πήγαν με τον Χίτλερ στην κατοχή. Και έρχονται από πού είναι με ένα θηγητή. Ήταν και σύγχυση ιδεολογία. Αυτό δεν το συγχωράω στον παπά ποτέ. Όχι, μόνο να βγει και το πει ότι είπα ψέματα. Δεν είναι τίποτα. Αλλά και το 78 άρχισε να τράει 17 Νοέμβρη. Ένα λεπτό. Οι Ροσκιστέ κατηγορήθηκαν ότι πήγαν με τον Χίτλερ. Δεν πήγαν με τον Χίτλερ. Τι?
κατηγορήθηκαν ότι πήγαν. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα. Δεν τσακωθούμε για τα θεωρητικά του μαρξισμού. Σας παρακαλώ πολύ και του τροτσκισμού. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο επί της ουσίας. Θέλω να μείνουμε σε ένα θέμα το οποίο είναι υπαρκτό. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που έχουν αυτονομηθεί και έχουν πάει σε ένα στρατόπεδο όπου η ένοπλη βία είναι δεδομένη, και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι, παρότι ανήκουν σε αυτό το έναν αριστερό χώρο, θα έλεγα, δεν συμφωνούν με αυτή την πρακτική. Όπως δεν συμφωνείς και εσύ, όπως λες. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνουμε, σε αυτή την κόκκινη γραμμή. Ποια είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ δημοκρατίας, αγωνιστικότητας και ένοπλης βίας? Πότε περνάς την κόκκινη γραμμή? Ποιος σου δίνει το δικαίωμα? Είδαμε λοιπόν και τι υποστηρίζει και τι δήλωσε στην εκπομπή Κίτρινος Τύπος του Μάκη Τριανταφυλόπουλο, ο θείος των αδερφών Ξηρού. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο από το 2012 που συνέβη έχει μείνει στις καρδιές μας αυτό το παιδί, καθώς στην Ελλάδα πλέον βρίσκεται η 16χρονη Μυρτό, που κακοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2012 από τον Αχμέτ Βακάς στην Πάρο. Από ο Αχμέτ Βακάς να πούμε ότι είναι πακιστανικής καταγωγής. Η επιστροφή της κοπέλας που έχει συγκινήσει και συγκλονίσει το Πανελλήνιο συμπίπτει με την έναρξη της σημερινής δίκης του δράστη και την μητέρα της 16χρονης να ζητεί την καταδίκη του. Για αυτό το παιδί, όχι για μένα, πρέπει να υπάρξει καταδίκη. Το παιδί δεν πρόκειται να ξαναγίνει όπως ήταν, δήλωσε η μητέρα της Μυρτός. Εν τω μεταξύ, λίγες μέρες πριν από την άφηξή της στην Ελλάδα, η κυρία Κοτρότσου μίλησε για την εξέλιξη της υγείας της κόρης της. Το παιδί μου είναι ανάπηρο. Είναι καθυλωμένο σε ένα κοριτσάκι χωρίς φωνή. Με δύο μάτια να προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε. Η Μυρτό έχει καταδικαστεί σε ισόβια με πολύ πόνο και αναπηρίες. Όταν με κοιτά στα μάτια, δεν ξέρει τι έγινε. Αυτός όμως ξέρει γιατί εκείνος το προκάλεσε. Αυτός σκέπτεται, στέκεται στα πόδια του, μιλάει. Το παιδί μου δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Φαίνεται πως είπε η μητέρα της Μυρτούς στην Ελευθεροτυπία. Και να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά την οικονομία της Ελλάδας, καθώς το ποσό των 29,9 εκατομμυρίων ευρώ έχει ανακτήσει το δημόσιο τους τελευταίους μήνες από τις παράνομες καταβολές συντάξεων που αναζητεί άλλα 12,9 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για ποσά που έχουν καταβληθεί σε 2.658 περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι τους είχαν αποβιώσει. Αυτό δηλαδή προέκυψε από την διαδικασία απογραφής των συντάξεων του Δημοσίου, όπου ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής Υπουργών Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που δόθηκαν στην δημοσιότητα, κατά τη διαδικασία της απογραφής προέκυψε ότι σε 2.658 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατό τους και για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το ποσό της αχρεώστητος καταβλήσεως κατά συντάξεων ανέρχονταν σε 42,8 εκατομμύρια ευρώ. Ύστερα όμως από την αναζήτηση των αρμοδίων υπηρεσιών έχει κατακτήσει το ποσό των 29,9 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 20,6 εκατομμύρια ευρώ αναλήφθηκαν από τους λογαριασμούς των συνταξιούχων μέσω Δίας. Να πούμε πως τα υπόλοιπα 9,3 εκατομμύρια ευρώ εν μέρη επιστράφηκαν με διπλότυπο εισπράξης εκ μέρους των συνδικαιούχων του λογαριασμού 1,9 εκατομμύρια ευρώ και εν μέρη καταλογίστηκαν στις αρμόδιες εφορίες εις βάρος των συνδικαιούχων των λογαριασμών των θανόντων, συνταξιούχων ή κληρονόμων τους 7,4 εκατομμύρια ευρώ. Για το υπόλοιπο ποσό, των 12,9 εκατομμύρια ευρώ, συνεχίζεται η αναζήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, καθώς η παραπομπή στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από την διαδικασία της καταγραφής ανέρχεται σε 989,604 ευρώ ανά μήνα. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Οικονομικών, οι μη απογραφέντες συνταξιούχοι του Δημοσίου ανέρχονται σε 1.373, στους οποίους έχει διακοπεί η καταβολή της συνταξής τους. Επίσης, να πούμε πως ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε τα ακόλουθα σχετικά με την καταβολή των συντάξεων.
Το μέτρο λοιπόν της καταβολής συντάξης, το οποίο νομοθετήθηκε από τα τέλη του Απριλίου 2013, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Προκαταβολή σύνταξης τον Ιανουάριο του 2014 καταβάλλεται σε 13.637 υπαλλήλους του Δημοσίου και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευθέτησαν το μεγάλο βαθμό της εκκρεμής αιτήσεις και τις διαδικασίες απονομής συντάξεων, με αποτέλεσμα να συντμηθεί ο χρόνος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά την Ελλάδα, και να περάσουμε να κάνουμε μια βόλτα στον κόσμο, τι γίνεται μέχρι και αυτή την ώρα στις υπόλοιπες χώρες. Για προφητικά λοιπόν σημάδια κάνουν λόγο πολλοί πιστοί αναφορικά με την κίνηση του Πάπα Φραγκίσκου να ελευθερώσει μαζί με δύο άλλα παιδιά δύο λευκά περιστέρια ως ένδειξη ειρήνης στην Ουκρανία. Η κίνηση έγινε από το καθιερωμένο κυριακάτικο κήρυγμα του Ποντίφικα από την πλατεία του Αγίου Πέτρου μπροστά σε χιλιάδες πιστούς. Όμως, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, τα περιστέρια κατασπαράχθηκαν από ένα γλάρο και ένα κοράκι. Πολλοί από τους πιστούς μιλούν για καλό σημάδι σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Βλέπετε κι εσείς μαζί μας τον Πάπα Φραγκίσκο μαζί με τα δύο παιδιά που ελευθερώνουν τα δύο περιστέρια, τα δύο άσπρα περιστέρια, ως ένδειξη ειρήνης. Όμως τα κοράκια, ένα κοράκι και ένας γλάρος, φαίνεται ότι δεν τα αφήσανε στην ησυχία τους να πετάξουν ήρεμα και ωραία. Τα κατασπαράξανε λίγο και όπως είπαμε, πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι είναι ένα κακό σημάδι σχετικά με τις εξελίξεις που θα συμβούν στην Ουκρανία. Αυτά λοιπόν από τον Πάπα Φραγκίσκο και να περάσουμε στην Αίγυπτο, όπου κλείδωσε η υποψηφιότητα του Αντέχ Φατέχ Αλ-Σισί, στρατηγού και αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Υπουργού Άμυνας αλλά και Αντιπροέδρου της προσωρινής κυβέρνησης της Αιγύπτου για την Προεδρία της χώρας. Μάλιστα, ο ίδιος έλαβε την Δευτέρα τον υψηλότερο βαθμό των ένοπλων δυνάμεων από τον στρατάρχη. Λίγες ώρες αργότερα, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο της Αιγύπτου έδωσε την έγκρισή του ώστε να μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα όμως με το Σύνταγμα της χώρας, ωστόσο, ο ίδιος θα πρέπει να παραιτηθεί από τα στρατιωτικά του αξιώματα αν θέλει να πολιτευτεί, καθώς ο πρόεδρος της χώρας θα πρέπει να είναι ένας απλός πολίτης. Αυτά λοιπόν, και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα που αφορά το Eurogroup, καθώς μια καταρχήν συμφωνία με την Τρόικα ως το Eurogroup του Φεβρουαρίου προσδοκά Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, ούτως ώστε η απόφαση για την έγκριση της επόμενης δόσης των δανείων να ληφθεί στο Eurogroup του Μαρτίου. Αυτό δήλωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών λίγο μετά την λήξη του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Τουρνάρας παραδέχτηκε ότι υπάρχουν διαφορές σε ορισμένα σημεία με την Τρόικα, όμως όπως επισήμανε η ελληνική πλευρά παρουσιάζει εναλλακτικές προτάσεις. Κατά την παρέμβασή του στο Eurogroup, ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ξεπέρασε τους δημοσιονομικούς στόχους του 2013 και ότι το πρωτογενές πλεώνασμα εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, δήλωσε ο κύριος Τουρνάρας. Αλλάζει όλη την εικόνα, γι' αυτό ζήτησα από τους εκπροσώπους της Τρόικας να επαναπροσδιορίσουν την όλη κατάσταση, ανέφερε ο Υπουργός και συνέχισε λέγοντας ότι το βασικό ζήτημα της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα, που ήταν το δημοσιονομικό κενό, έχει λυθεί με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Πάμε όμως σε νέα σύνορα, σε νέα θαλάσσια σύνορα λοιπόν, Χιλή και Περού. Νέα λοιπόν θαλάσσια σύνορα ανάμεσα στην Χιλή και το Περού αποφάσισε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Οι δύο χώρες της Λατινικής Αμερικής είχαν μακρά διαμάχη για το τμήμα των υδατών του Ειρηνικού Ωκεανού που προσφέρεται στην Μαζική Ηλία. Σύμφωνα με την Περουβιανή Ένωση Αλλιών, η συγκεκριμένη περιοχή παράγει αλλιεύματα αξίας 200 εκατομμύριων δολαρίων το χρόνο. Τελικώς, από τα 38.000 τετραγωνικά μέτρα αμφισβητούμενης ωκεάνιας έκτασης, το δικαστήριο επέδωσε μεγαλύτερη έκταση στο Περού. Το κομμάτι όμως που παραδόθηκε στη Χιλή είναι πιο πολύτιμο αλλιευτικά. Και να περάσουμε λοιπόν και στον γόη της Γαλλίας, θα λέγαμε, τον κύριο Φρανσουά Ολάν, καθώς η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχιστεί χωρίς να τεθούν χρονικά όρια.
Στην δήλωση αυτή προέβη ο Φρανσουά Ολάν κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι οι Γάλλοι θα ερωτηθούν για το θέμα με δημοψήφισμα. Για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, Γάλλος πρόεδρος επισκέπτεται επίσημα την Άγκυρα. Η Τουρκία επιδιώκει άρση των εμποδίων στην ευρωπαϊκή της πορεία που τέθηκαν επί προεδρίας Σαρκοζή. Η Γαλλία από πλευρά της θέλει την άρση των εμπορικών περιορισμών που τέθηκαν από όταν η Γερουσία επικύρωσε τον νόμο που ποινικοποιεί την άρνηση της γενοκτονίας των Αρμενίων, παραδίδει ανταποκριτής του Euronews, Μπόρα Μπαϊρακτάρ. Θέμα αγκάθι λοιπόν των συνομιλιών, οι σφαγές εκατοντάδων χιλιάδων Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1915, τη γενοκτονία των οποίων δεν αναγνωρίζει η Άγκυρα. Η αποκατάσταση της μνήμης είναι πάντα επίπονο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Αυτό που πρέπει να δουλέψουμε είναι η συμφιλίωση, αρκεί να διευρυνήσουμε το τι συνέβη για να αναγνωρίσουμε τι συνέβη, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος. Το να αναγκάζει τις μελλοντικές γενιές να ξαναζήσουν τα βάσανα που πέρασαν οι άνθρωποι 100 χρόνια πριν δεν είναι καλή πράξη στην περίπτωση αυτή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε το θέμα αυτό στους ιστορικούς, απάντησε ο Τούρκος ομόλογός του, Αμπντουλάχ Γκιούν. Αυτά λοιπόν και από την, θα λέγαμε, Γαλλία-Τουρκία. Πάμε όμως στην Ουκρανία, όπου αποχώρησαν από το Ουκρανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης οι διαδηλωτές που είχαν προχωρήσει σε κατάληψη. Όπως ελέγχουν την είσοδο, όμως να πούμε πως ελέγχουν την είσοδο και δεν σκοπεύουν να παραδώσουν το κτίριο στις αρχές. Η αντιπολίτευση προχώρησε σε μια κίνηση καλής θέλησης και δηλώνει έτοιμη να καθίσει και πάλι στο τραπέζι του διαλόγου. Εμείς ελέγχουμε το κτίριο, εμείς αποφασίζουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Όμως οι διαδηλωτές έχουν αποχωρήσει από το εσωτερικό του Υπουργείου. Δεν σημειώθηκε κανένα εμπόδιο, υποστηρίζει ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Αντίρλι Γκένκο. Σκοπός μας είναι να αποφύγουμε τις προσκλήσεις όπως το κάψιμο των κρατικών αρχείων. Γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχουν πει πως η κατάληψη του Υπουργείου οδηγεί στην επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ένας διαδηλωτής. Λίγες ώρες όμως πριν η Υπουργός Δικαιοσύνης έστειλε τελεσίγραφο στους διαδηλωτές. Καλό τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αν δεν το κάνουν, θα ζητήσω από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να κηρύξει την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δήλωσε η Υπουργός, όπως είπαμε, Δικαιοσύνης, Ολένα Ρούκατς. Ο 25χρονος Μιχαήλ Ζινζεύσκι σκοτώθηκε την περασμένη Τετάρτη όταν ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών. Λίγο πριν οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία, έγινε περιφορά της ορού στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Οι διαδηλωτές φώναζαν ήρωας και συνθήματα εναντίον της αστυνομίας. Να παραμείνουμε όμως στην Ουκρανία, καθώς η ζωή της 28χρονης Μαρίας έχει αλλάξει τους τελευταίους δύο μήνες. Από τότε που ξέσπασαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο κέντρο του Κιέβου, το καθημερινό δρομολόγιο που ακολουθεί μετά τη δουλειά έχει διαφοροποιηθεί. Απαραίτητη στάση πλέον είναι το σούπερ μάρκετ. Αγοράζει τρόφιμα και φάρμακα για να τα πηγαίνει στους διαδηλωτές της πλατείας Αναξαρτησίας. Αν και η ίδια έχει επιλέξει να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, έχει αναλάβει τη φροντίδα όσων στέκονται καθημερινών απέναντι από τις δυνάμεις καταστολής. Δεν μένω απαθής γιατί ζω στο Κίεβο. Από το διαδίκτυο μαθαίνω ότι χρειάζονται οι διαδηλωτές. Κάποιες φορές ζητούν καφέ ή τσάι, κάποιες άλλες φάρμακα. Ζουν εκεί και χρειάζονται τη βοήθειά μας. Φαίνεται λοιπόν πως υποστηρίζει η 28χρονη Μαρία. Παρά την βίαιη τροπή που έχουν πάρει οι κινητοποιήσεις, δεν είναι λίγοι όσοι επιμένουν να στέκονται στο πλευρό των διαδηλωτών, αλλά πάλι ζητούν απλά την ηρεμία τους. Υπάρχει θόρυβος και καπνός. Είναι αδύνατο να μείνεις εδώ. Είναι εναντίον του χάους. Είμαι εναντίον του χάους. Είναι ελεύθεροι να διαδηλώνουν, αλλά χωρίς να ενοχλούν τους άλλους, δηλώνει ένας κάτοικος, αλλά ένας άλλος έχει διαφορετική άποψη. Όλα είναι καλά. Ο κόσμος διεκδικεί τα δικαιώματά του. Δεν με ενοχλούν καθόλου, φαίνεται λοιπόν να είπε ο άλλος κάτοικος από το Κίεβο. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, καθώς υπό το βάρος των εξελίξεων στην Ουκρανία θα διεταχθεί την Τρίτη, σήμερα δηλαδή, Ευρωρωσική Σύνοδος. Ο Ρώσος Πρόεδρος μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Σευκή Λαυρόβ έρχονται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν με τους Ευρωπαίους ηγέτες για πρώτη φορά μετά την απόφαση του Προέδρου Γιούκοβιτς να γυρίσει την πλάτη και να συσφίξει τους εμπορικούς και πολιτικούς δεσμούς με την Μόσχα.
Το θέμα λοιπόν της Ουκρανίας θα βρίσκεται στην ατζέντα. Γεγονότα στην γειτονιά μας όθησαν τους Ευρωπαίους ηγέτες να σκεφτούν αυτή τη σύνοδο με έναν στρατηγικό τρόπο και αντί να διεξάγουν τη σύνοδο όπως πάντα να εστιάσουν σε μια στρατηγική αντιπαράθεση με τον Ρώσο πρόεδρο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρία Γιακυγιάνσκις. Η Ρωσία που θέλει την Ουκρανία στην σφαίρα επιρροής της έχει ζητήσει από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να σταματήσουν τις παραβιάσεις που έχει επικρίνει την Κάθριν Άστον επειδή επισκέφθηκε τις περιοχές που πραγματοποιούνταν οι διαδηλώσεις στο Κίεβο. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην Γαλλία, καθώς σε όλο και μεγαλύτερη πληγή για την γαλλική οικονομία εξελίσσεται η ανεργία. Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου καταγράφουν νέα επιδείνωση στο νέο ιστορικό ρεκόρ. Ο αριθμός των ανέργων στην Α κατηγορία, δηλαδή όσων δεν έχουν καθόλου απασχόληση, ξεπέρασε τα 3.300.000, αύξηση δηλαδή 0,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Μέσα σε ένα χρόνο 178.000 Γάλλοι προσθέθηκαν στις λίστες των ανέργων. Στον ευρωπαϊκό λοιπόν τύπο, η Γαλλία χαρακτηρίζεται ο νέος ασθενής της Ευρώπης και η κυβέρνηση Ολάν δέχεται συστηματικά πειρά για την αδυναμία της να εξυγχρονίσει την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Η σταθερότητα της αγοράς εργασίας δεν είναι αρκετή. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη, δήλωσε νωρίτερα ο Φρανσουά Ολάν, που είχε υποσχεθεί φοροαπαλλαγές στις επιχειρήσεις που θα κάνουν προσλήψεις. Ωστόσο, να πούμε πως η υπόσχεση του Γάλλου Προέδρου για αντίστροφη της καμπύλης ανεργίας μέχρι τα τέλη του 2013 αποδείχτηκε κενή περιεχομένου. Θα μείνουμε όμως ό,τι αφορά τη Γαλλία. Θα πάμε στην πρώην σύντροφο του Φρανσουά Ολάν, την Βαλερή Τρεβιελέρ, καθώς δύο μέρες μετά τον επίσημο χωρισμό της με τον Φρανσουά Ολάν, η Βαλερή βρίσκεται στην Ινδία σε φιλανθρωπική αποστολή. Το ταξίδι της ήταν προγραμματισμένο πριν από τα δημοσιεύματα για τη σχέση του Γάλλου Προέδρου με την ηθοποιό Ζιλί Γκαγιέ. Να πούμε πως μετά από μία εβδομάδα νοσηλείας η Βαλερή είπε στους δημοσιογράφους πως αισθάνεται πολύ καλά και ότι δεν σκέφτεται ούτε στιγμή να ματαιώσει την αποστολή. Δεν γίνεται όλα τα παιδιά που έχουν λιγότερες ευκαιρίες από όλα τα άλλα, πρέπει να έχουν τις ίδιες. Εδώ υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό και αυτός είναι ο λόγος που ήρθα, δήλωσε η πρώην κυρία της Γαλλίας, που επισκέφθηκε νοσοκομείο παιδών στην Βομβάη και το κέντρο υποσιτισμού που βρίσκεται στη Παραγκουπούπολη. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά την πρώην σύντροφο του Φρανσουά Ολάν, την πρώτη κυρία της, πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας, και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στον πολιτισμό. Καθώς το γνωστό θεατρικό έργο του William Gibson, Two for the Seashow, αν δεν κάνω λάθος έτσι πρέπει να λέγεται, που έγινε τεράστια επιτυχία στον Broadway και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, με πρωταγωνιστές τον Robert Mitchum και την Sisley McLean, ανεβαίνει στην θεατρική σκηνή του χώρου της τέχνης δια δύο, σε διασκευή στην σκηνοθεσία Νίκολα Μίχα. Να πούμε πως την σκηνοθεσία και την διασκευή κειμένου και τη μουσική επιμέλεια έχει ο Νικόλας Μίχας. Παίζουν η Ειρήνη Δούκα, ο Γκρέγκι Κέι και η Μαρία Γαλάτη Λιανοπούλου. Πρωτότυπη μουσική, διασκευές και ενορχίστρωση ο Γρηγόρης Κόλλιας. Μουσική και διδασκαλία Ειρήνη Δούκα. Σκηνικά και κουστούμια η Μαρία Μαρούση. Φωτογραφίες ο Ιωάννης Γαβρίλη. Να πούμε πως ο χώρος τέχνης είναι το Δια 2, Σπύρου Πάτση 99 στον Βοτανικό, τηλέφωνο κρατήσεων 210-3466-048, παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9, διάρκεια να πούμε ότι είναι 100 λεπτά και φυσικά το εισιτήριο είναι 15 ευρώ και 10 ευρώ το μειωμένο. Αυτά λοιπόν και για την παράσταση. Πάμε σε μια άλλη παράσταση, καθώς ο Κορεάτης σκηνοθέτης Hong Sang-soo, που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα των κανών» με το «Χαλαλά» το 2010, επιστρέφει σε μια ακόμη παράδοξη γλυκόπικρη ιστορία. Σε αυτήν, μια νεαρή φοιτήτρια κινηματογράφου και η μητέρα της φεύγουν σε ένα άλλο παραθαλάσσιο θέρετρο για να διαπραγματευτούν όλο ένα και αυξηνόμενα τα χρέη τους. Η νεαρή κοπέλα ξεκινά να γράφει το ένα σενάριο για μια ταινία μικρού μήκους για να ηρεμήσει. Το σενάριό της, τρεις γυναίκες και
με το ίδιο όνομα. Αν ερμηνεύουν και οι τρεις από την Ίζαμπελ Υπέρ, εμφανίζονται διαδοχικά από την ίδια παραλιακή περιοχή. Η πρώτη είναι η επιτυχημένη κινηματογραφική σκηνοθέτηση. Πάμε όμως να δούμε το τρέιλερ και επιστρέφουμε.불안해서 식탁에 앉아 단편 시나리오를 쓴다. 바꿔서 프랑스에서 놀러 온 진짜 멋진 여자의 하루 여행기를 생각하고 있다. She's talking about me? Yes, it's nothing. She's saying you are beautiful. 하여간 이제 다음으로 내려오는 여자는 서울 설해마을에 사는 부잣집 와이프다. 자동차 회사의 부사장인 불란서 남편이 있지만 한국 남자와의 사랑 때문에 모항까지 내려온 것이다. Oh, you are the lifeguard. Yeah, I'm lifeguard. 하여간 다음에 여자는 한국 여자 때문에 남편한테 이혼당한 아름다운 프랑스 여자다. 넌 거기서 뭐해? 당신은 거기서 뭐해? 아, this is a song for you. 아, can I kiss you? What? I want to kiss you for the last time. No. It's raining. But it's raining. Oh, so sorry. I love you. But it's raining and it's cold. But we don't know. We don't know. And you sing very well. Yeah. You have a beautiful voice. Yeah, like thank that. You, thank you. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, καθώς ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Adam Sachs εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του στα παλιά μπλουζάκια. Είναι πραγματικά διασκεδαστικός ο τρόπος που μετατρέπει ένα απλό παλιό t-shirt σε ένα μοδάτο ένδυμα. Ας δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Adam Sachs kommt. Action. Der Ausnahmeschneider, der Star. Niemand schneidet weltweit so glamouröse Löcher in T-Shirts wie er. Vor kurzem in Maui, gestern in Paris, heute bei Bräuninger in Stuttgart. Die Schere ist scharf. Ich freue mich sehr, in Deutschland zu sein, hier in Stuttgart. Bei Bräuninger, da ist es ja wie im Ed Hardy-Paradies. Adam Sachs wurde in einer Disco in L.A. entdeckt. Er schnitt Löcher in das T-Shirt seiner Freundin. Frauen flippten aus, Zeitungen jubelten. Der Star-Designer Christian Audichier verpflichtete Adam sofort. Für das Luxuslabel Ed Hardy von Christian Audichier fliegt Adam seitdem um die Welt. Auch VIPs lieben Ed Hardy-Shirts. 7000 Shirts hat Adam schon gecuttet. Jetzt bekommen die Ladies bei Bräuninger ihr ganz persönliches Design. Das war ein geiles T-Shirt, Kriot. Ja, dann haben wir geile Show und super T-Shirt. Auf die Schere, Schnitt und los. Normale Schneider nehmen mit der Elle Maß. Adam mag's lieber körperwarm und tastet sich einfach mit den Händen vor, worauf manche Männer mächtig neidisch sind. Ich nehme kein genaues Maß. Ich berühre sie, dann spüre ich, wie sie gebaut sind und mache das alles rein intuitiv. Schneiden, Knoten, Knüpfen im Akkord. Wie oft ging Adams Schere denn dabei auch schon unter die Haut? Ich habe noch nie jemanden verletzt, nur mal mich selbst, hier am Finger. Das war nicht gerade spaßig. Das Shirt habe ich aber trotzdem fertig designt.
Spaßig war es dagegen mit den Stars. Hunderte hat er schon gecuttet. Und bei einem VIP war der Schnitt besonders scharf. Lenny natürlich. Warum? Na, weil das ein echter Typ ist. Wir hatten jede Menge Spaß. Lenny ist ein Rock-Superstar und sicher auch der führende Modeguru überhaupt. Lenny Kravitz, Madonna, Sharon Stone, Adam Sachs hat sie alle bereits gecuttet. Die Ladies bei Bräuninger sind begeistert. Adam hat ihren Look mächtig angeschärft. Richtig gut, ist was Individuelles, klasse. Gut, ganz auch gut. Es ist ein Traum. For you. Die Schere bleibt heiß, auch wenn es draußen kalt ist. Das beweist der Künstler am Abend völlig lässig vor einer Szenebar in Stuttgart. 6 Grad hat's und der Wind bläst. Wirklich schwitzen tut hier keiner. Die Damen posen trotzdem tapfer. Schließlich sind es Adam Sachs Hände, die sie stylen. Es ist ziemlich kalt hier draußen. Ein letztes Mal taucht seine Schere ins Ed Hardy-Shirt ein. Auf der Bräuninger VIP-Party um Mitternacht. Er cuttet, zurrt und zippt besonders sinnlich. Und so wird Adam mit den Scherenhänden in Erinnerung bleiben. Rockig, sexy und besonders scharf. Είδαμε λοιπόν και τον σχεδιαστή να κάνει τα δικά του κόλπα στα μπλουζάκια. Και κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Ακολουθεί η εκπομπή Ζούγκλα Vibes με την Ιρόκο Φου να συνδυάσει ενημέρωση και ψυχαγωγία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 η ώρα το πρωί. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.